Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή είναι φέτος εδώ, όπως κάθε καλοκαίρι και φθινόπορο, στα 46 χρόνια της τριλικής πλέον ιστορίας του. Μπορεί φέτος να είναι ένα φεστιβάλ διαφορετικό, ένα φεστιβάλ αλλιώς όπως λέμε. Σίγουρα όμως είναι μεγάλη σημασία η πραγματοποίησή του σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Το σύνθημα που επιλέξαμε φέτος, σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή, θεωρούμε ότι συμπυκνώνει την απάντηση στο τι πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος των αντιφάσεων του συστήματος, των συνεπειών του, που αντιμετωπίζει κάθε νέος και νέα σήμερα. Φωτίζει όμως, φίλες και φίλοι, ταυτόχρονα, τη δύναμη που μπορεί αυτός ο σκοπός όταν φλογίζεται ο νους και η καρδιά από τον πιο βαθιά ανθρώπινο σκοπό, από την πάλη για την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, να ξημερώσουν δηλαδή καλύτερες μέρες για το λαό, να καταφέρουμε αυτό που σε κάποιους μπορεί να φαίνεται αδύνατο. Και με αυτήν ακριβώς τη δύναμη, χιλιάδες μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, του κόμματος σε όλη την Ελλάδα, έκαναν κατορθωτό παρά αντικσοότητες και δυσκολίες, παρά εμπόδια που θέλησαν να βάλουν, να ολοκληρώνουμε φέτος το μεγάλο ταξίδι του φεστιβάλ εδώ, στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιούπολη. Αυτό που χαρακτηριστικά περιέγραψαν στο μήνυμά τους οι σύντροφοι της κομμουνιστικής νεολαίας Τουρκίας, ότι είμαστε βέβαιοι ότι οι δυσκολίες λόγω πανδημίας δεν θα αποδυναμώσουν το πνεύμα του φεστιβάλ. Αντίθετα, η ΚΝΕ με οργάνωση, με μεγάλη αυταπάρνηση, θα ολοκληρώσει το φεστιβάλ, θα βγει ακόμα πιο ισχυρή και με νέους φίλους δίπλα της. Από τη δεύτερη λοιπόν μέρα του φεστιβάλ, απαντάμε και στους συντρόφους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας, στους συντρόφους μας από οργανώσεις όλου του κόσμου που έστειλαν διεθνιστικά μηνύματα όλες τις προηγούμενες μέρες, που έχουν κυριολεκτικά στραμμένο το βλέμμα του στο φεστιβάλ μας και ας μην ήταν δυνατό να είναι μαζί μας. Απαντάμε, σύντροφοι, τα καταφέραμε και είμαστε εδώ στο 46ο φεστιβάλ που παίρνει και αυτό τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μεγαλύτερου πολιτιστικού πολιτικού θεσμού της νεολαίας. Άλλωστε, το ίδιο το φεστιβάλ προσφέρει μια σημαντική ανάσα που ίσως φέτος η νεολαία να την έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ανάσα για κάθε νέο και νέα που νιώθει πραγματικά το στομάχι του να σφίγγεται από τις εικόνες που αποτυπώνουν τη φρίκη αυτού του συστήματος. Από τις εικόνες της διαχείρισης της πανδημίας, της φτώχειας, των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των ανθρώπων που πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες αστυνομίας στο λίκνο του καπιταλισμού τις ΗΠΑ, της ΗΠΑ τις εικόνες των προσφύγων και μεταναστών, μανάδων και πατεράδων με τα μικρά παιδιά τους, να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο μέσα στα νεκροταφεία ή δίπλα και μέσα σε κάδους απορριμμάτων. Εδώ, στο φεστιβάλ μας, στις γραμμές της ΚΝΕ, στον αγώνα με το ΚΚΕ, είναι η θέση όποιου αρνείται να συνηθίσει αυτές τις εικόνες. Όποιου δεν θέλει να αποδεχθεί ως φυσιολογικό ότι τα νησιά μα θα γίνονται φυλακέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η χώρα μα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών κατατρεγμένων από τη φτώχεια και τις βόμβες των υπεριαλιστών με τη συμφωνία και την ενεργό συμβολή όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Όλων αυτών που τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι με αυτούς που στοχοποιούν τα ίδια τα θύματα αυτής της υπόθεσης ως δίθεν βολής, αλλά ταυτόχρονα χάνουν τη μαγιά τους όταν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζί με τις ελληνικές κυβερνήσεις έχει αποφασίσει τον εγκλωβισμό τους εδώ. Ο όποιου τελικά αειδιάζει και με την ξετσιποσιά του ΣΥΡΙΖΑ που πάνω στο δράμα των ξεριζωμένων επικαλείται ότι επί των ημερών του η κόλαση ήταν πιο αγγελικά φτιαγμένη. Φίλες και φίλοι, ανάσα είναι όμως και το ίδιο το πολιτιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, έστω και προσαρμοσμένο φέτος, για κάθε νέο και νέα που νιώθει να ασφιχτιά από τα σκουπίδια που πλασάρει το σάπιο του σύστημά τους, ως δίθεν διέξοδο και ψυχαγωγία. Και όσο περισσότερο σαπίζει αυτό το σύστημα, τόσο πιο ανυπόφορη θα γίνεται η μπόχα του που έχει φτάσει να, να μεταδίδεται σε prime time μέχρι και στο βιασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εδώ στο φεστιβάλ μας υπάρχουν άλλες αξίες, υπάρχουν άλλα ιδανικά. Η ανυπότακτη αγωνιστική στάση ζωής, η αγάπη για τον εργαζόμενο άνθρωπο, τον φτωχό, τον κατατρεγμένο, η πάλη για το δίκαιο, η αισιοδοξία, η αλληλεγγύη, η στήριξη σε όποιον αγωνίζεται. Ανάσα ζωής είναι η πρωτοβουλία της οργάνωσής να καλέσουμε μαζικά τη νεολαία σε εθελοντικές εμμοδοσίες σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του 46ου φεστιβάλ. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε ως ΚΝΕ να μείνουμε ασυγκίνητοι απέναντι στην έκκληση των νοσοκομιακών γιατρών για προσφορά αίματος για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που πάντα βεβαίως υπάρχουν λόγω και της αδιαφορία των κυβερνήσεων, ανάγκες που έγιναν ακόμη μεγαλύτερες με την πανδημία του κορονοϊού. Οι εκατοντάδες φιάλες αίματος που συγκεντρώσαμε είναι άλλη μια μορφή συμπαράστασης πέρα από όσους και όσες τις χρειαστούν, συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον τιτάνιο αγώνα που δίνουν η υγειονομικοί στα νοσοκομεία, της ΜΕΘ, τα χειρουργεία για να σώσουν ανθρώπινες ζωές για την προστασία της υγείας του λαού. Συντρόφισσες και σύντροφοι φίλες και φίλοι, το φετινό μας φεστιβάλ όπως και κάθε χρόνο, είναι το πρώτο μαζικό μαχητικό αγωνιστικό ραντεβού της νεολαία μπροστά στο άνοιγμα των χώρων εκπαίδευση με την επιστροφή στη δουλειά όσων νέων εργαζομένων κατάφεραν να πάρουν άδεια. Ειδικά φέτος, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να είναι ήδη εδώ, αλλά και μια νέα καπιταλιστική κρίση που πάλι προσπαθούν να φορτώσουν στους εργαζόμενους στις οικογένειές μας, κυριολεκτικά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ήδη ξεδιπλώνονται κινητοποιήσεις στα σχολεία. Οι μαθητές δεν έχουν άλλο δρόμο, γιατί στα ήδη μεγάλα εμπόδια που συναντούσαν στην προσπάθειά τους να μορφωθούν, τώρα έχουν προσθεθεί και νέα. Και ας πάψει η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης να κυνηγάνε με τον τουφέκι τους δύο-τρεις ψεκασμένους ακροδεξιούς σε κάθε περιοχή για να τους προβάλλουν ως κίνημα και να στήσουν έναν πολύ βολικό για αυτούς αντίπαλο. Αυτό που ξεσηκώνει τους μαθητές είναι ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το χρόνο που κερδίθηκε από τις τεράστιες θυσίε του λαού και της νεολαίας στο πρώτο κύμα της πανδημίας, δεν προετοίμασε το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Δεν προσέλαβε περισσότερους καθηγητές, προσωπικό καθαριότητας. Δεν εξασφάλισε περισσότερες αίθουσες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανατάξει. Αντίθετα, αυτό που πρόλαβε ήταν να φέρει νόμο με τον οποίο αύξησε το όριο ακριβώς αυτού του αριθμού στα δημοτικά, νόμο που κάνει ακόμη πιο σκληρή αρένα ανταγωνισμού τα σχολεία εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Το μόνο μέτρο προστασίας που είδαμε ήταν να μοιραστούν στα παιδιά κάτι μάσκες αλεξίπτωτα για να φορέσουν στο πρόσωπό τους και προσπαθούν με αλχημίες και γελίους μέσους όρους να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά. Όπως κατά τα λεγόμενα της Υπουργού Παιδείας, καλώς ολοκληρώθηκε και στο το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο στα πανεπιστήμια. Κάνουν πως δεν βλέπουν πως αυτό που ξεσηκώνει τους φοιτητές, τις οικογένειές τους, είναι ότι τα πανεπιστήμια παραμένουν επί της ουσίας κλειστά για τις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών, την ώρα που φοιτητές καθηγητές, πριτανικές αρχές, όλοι σχεδόν πλέον έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαζώσης μορφωτική διαδικασία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα εργαλείο όπως η τηλεεκπαίδευση, όσο χρήσιμο βέβαια κι αν είναι. Τα πανεπιστήμια τελικά είναι ανοιχτά μόνο για τα διάφορα επιχειρηματικά ερευνητικά προγράμματα που συνεχίζουν ακάθεκτα να τρέχουν. Πριν λίγες μέρες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πανηγύριζε ότι διαθέτει 12 εκατομμύρια ευρώ για τέτοιου είδους προγράμματα. Για να εδραιώσει, λέει, την αριστεία στο αρχιπέλαγος τη στιγμή που δεν έχει γίνει διαδο... διαζώσεις διδασκαλία από το Μάρτι σε κανένα νησί του Αιγαίου. Την ίδια ώρα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να λυθούν τα τεράστια θέματα της στέγασης που παραμένει αιμορραγία για τη λαϊκή οικογένεια και σπρώχνει τους φοιτητές ακόμη και να παρατάν τις σπουδέ τους, φέτος ακόμη περισσότερο να μην ξεκινάνε καν. Αυτή είναι η εικόνα του αυτόνομου πανεπιστημίου, του πανεπιστημίου επιχείρηση που έχουν χτίσει λιθαράκι προς λιθαράκι όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Τα αιτήματα των μαθητικών συμβουλίων, των φοιτητικών συλλόγων για τη μόρφωση και τις σπουδέ τους είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικά στην εποχή που ζούμε. Και μη μας ξαναπούν ότι είναι ανεφάρμοστα και ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μπορούμε να τους δώσουμε και εμείς ορισμένες λύσεις. Ας τα πάρουν από τα 32 δις του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ετοιμάζονται να μοιράσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ας τα πάρουν από τα 10 δις το χρόνο που κάνουν δώρο στους εφοπλιστές μέσω φοροαπαλλαγών. Ας κόψουν τα δισεκατομμύρια που δίνει η Ελλάδα για τον ΝΑΤΟ και για πολεμικούς εξοπλισμούς που ως προτεραιότητα έχουν την υποστήριξη ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην περιοχή και όχι την άμυνα της χώρας. Και ας απαντήσουν ταυτόχρονα πως μέσα στο παραμύθι που χτίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι ο εγγυητής της ασφάλειας των λαών της περιοχής στην προκειμένη περίπτωση μια Νατοϊκή Δύναμη Γαλλία πουλάει όπλα δεκάδων δις σε μια άλλη Νατοϊκή Δύναμη την Ελλάδα για να προστατευτεί δήθεν από την προκλητικότητα μιας τρίτης νατοικής χώρας της Τουρκίας. Να γιατί για όλα αυτά πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες τους χώρους εκπαίδευσης, τα αιτήματά τους να αγκαλιαστούν από το εργατικό κίνημα και να σημάνει παντού αγωνιστικός συναγερμό. Αλλά φίλες και φίλοι, και στους χώρους δουλειάς η κατάσταση μοιάζει όλο και περισσότερο με ζούγκλα. Τώρα έρχονται να προσθεθούν οι απλήρωτε υπερορίε για όποιον εργαζόμενο κάνει το έγκλημα να τηρήσει τι οδηγίε του ΕΟΔΗ και να μείνει σε καραντίνα, ετοιμάζεται νέο χτύπημα στο δώρο Χριστουγέννων. Από το Μάγειρα στην Κρήτη, που λιποθύμησε από την εξάντληση στο χώρο δουλειά και αργότερα έμαθε ότι απολύθηκε, μέχρι την εμπορική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που συνέχιζε να λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα ενώ υπήρχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ίδιο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων σε εργοστάσια της Αττικής, φαίνεται πολύ καθαρά πως τα παχιά λόγια της κυβέρνησης σταματάνε έξω από τις πύλες των εργοστασίων, έξω από τους χώρους δουλειά. Τα μέτρα ασφάλειας απέναντι στην πανδημία είτε είναι ανέκδοτο, είτε αφήνονται στην ατομική ευθύνη του εργαζόμενου. Ποιο να ελέξει άλλωστε την εφαρμογή τους, ακόμη και αυτών των λειψών μέτρων που έχουν πάρει όταν τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν αφήσει την επιθεώρηση εργασίας τόσο υποστελεχωμένη που πρέπει να περάσουν δεκαετίες για να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος σε κάθε επιχείρηση της χώρας. Και βέβαια, η κυβέρνηση που όλο το καλοκαίρι μιλούσε για την δίθεν ανευθυνότητα της νεολαία που έκανε πάρτι ξεσάλωνε στα μπαρ που ίδια άνοιξε, τώρα δεν βρίσκει καμία κουβέντα να πει για την ανευθυνότητα της εργοδοσίας, για παράδειγμα στο εργοστάσιο με τα 191 κρούσματα στους 600 εργαζόμενους στα Γιάννητσά. Η εργοδοσία έχει στα χέρια της ένα πολύ μεγάλο νομοθετικό οπλοστάσιο. Αυτό της το έχουν εξασφαλίσει όλες οι κυβερνήσεις για να ξεζουμίζει τους εργαζόμενους. Και αυτό το οπλοστάσιο μπορεί να χρηστευτεί μόνο με την πάλη των εργαζομένων με τη μαζική συμμετοχή της νεολαία στα συνδικάτα, στις επιτροπές αγώνας, στους εργατικούς αγώνες. Εκεί, στο πλάι των παλιότερων συναδέλφων τους, οι νεότεροι θα βρουν στήριξη για να τα βγάλουν πέρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που όταν τον αντικρίζεις μόνος σου μπορεί να φαντάζει ανίκητος. Το φεστιβάλ επιδιώκει λοιπόν να έχει τη δική του συμβολή για να γίνουν οι χώροι που ζει, εργάζεται και μορφώνεται η νεολαία Κύτταρα συλλογική συζήτηση και αγώνα για κάθε πρόβλημα. Γιατί τώρα είναι που χρειάζεται, δεν παίρνει άλλο αναμονή, να δυναμώσει η καθημερινή, επίμονη πάλι συνδικάτων, συλλόγων και μαζικών φορέων. Τώρα ανεβαίνει και ο πύχη των απαιτήσεων για την άμεση δράση των μελών και των φίλων τη ΚΝΕ, με ευθύνη σε αυτέ τι συνθήκε για την οργάνωση τη λαϊκή πάλη, το τράβηγμα νέων μαζικά νέων δυνάμεων για τον προσανατολισμό τη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση έχει το θράσος την ώρα που σε όλους τους χώρους έχει διαμορφωθεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση να τσουβαλιάζει ανορθολογικές, σκοταδιστικές και τελικά περιθωριακές απόψεις όπως είναι οι διάφορες θεωρίες συνωμοσία που κυκλοφορούν με όποιον δίκαια δυσπιστεί απέναντι στις παλινοδίες και στα αντιφατικά μέτρα τους. Βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τους αρνητές του ιού με τους αρνητές της επικίνδυνης πολιτικής τους που κάνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα κουρελόχαρτα μπροστά στα επιχειρηματικά κέρδη. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει εδώ και τώρα αυτό το αστείο. Αν θέλουν να δουν ποιος ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσία ας κοιτάξουν το πρόσωπό τους στον καθρέφτη. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο βολεύεται η κυβέρνηση με τέτοιες θεωρίες, αφού μαζί με τον ιό εξαφανίζουν και την υποχρέωσή της για λήψη μέτρων προστασίας που έχουν οικονομικό κόστος, καθώς συνολικά και τις τεράστιες ευθύνες της για την εξέλιξη της πανδημίας. Αν θέλουν να χτυπήσουν την αμφισβήτηση προς τα επιστημονικά δεδομένα, α σταματήσουν να βάζουν τους επιστημονικούς τους συμβούλους να παίζουν κάθε μέρα στην τηλεόραση τον άχαρο ρόλο της τεκμηρίωσης της κυβερνητικής πολιτικής μέχρι που έφτασαν να μας λένε ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν 25 μαθητές ανατάξει παρά 15. Είναι βέβαια και αυτό άλλη μια απόδειξη για το πώς χαραμίζονται μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα τα επιτέχματα της επιστήμης. Ευτυχώς όμως για μας, ευτυχώς για το λαό μας, υπάρχουν και σήμερα επιστήμονες που τιμούν τον τίτλο, που τιμούν τον όρκο τους, που θέτουν καθημερινά τις γνώσεις του στην υπηρεσία του εργαζόμενου ανθρώπου μέσα σε ασφικτικά βεβαίως πλαίσια. Αυτοί οι επιστήμονες εμπνέουν εμάς, σε αυτούς πρέπει να επιδιώκει να μοιάσει κάθε σημερινό φοιτητή. Τέτοιοι είναι φυσικά οι μαχόμενοι υγειονομικοί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της χώρας μας. Όταν μιλάμε όμως για επιστήμη στην υπηρεσία των λαών, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στις 45 ταξιαρχίε της Διεθνούς Δύναμης Χένρι Ριβ, που έχει στείλει η κούβα σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο, αποτελούμενες από 3.772 γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό υγείας. Αυτοί οι επιστήμονες έχουν περιρθάλψει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους που μολύνθηκαν με το νέο κορονοϊό, σώζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 8.000 ασθενείς. Ο θαυμασμός που προκαλεί αυτό το εγχείρημα, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο σαν να αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από μια μικρή χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με απαράδεκτες κυρώσει και ένα πολυετές εγκληματικό εμπάργκο. Μάλιστα, ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη που έχουν επιβάλει τις κυρώσει αυτές, βρίσκονται και χώρες στις οποίες η Κούβα προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά της την ώρα που τα δικά του συστήματα υγείας κατέρεαν. Οι αποστολές αλληλεγγύης της Κούβας δεν είναι κάτι καινούριο καθιερώθηκαν μετά την νίκη της Επανάστασης στο νησί και όταν η ίδια η Κούβα εξασφάλισε ένα δημόσιο δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας που περιλαμβάνει πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση για κάθε κουβανό. Σήμερα και παρά τις αντικσοότητες, παρά τον πάνω από 60 χρόνια αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραδίδει σε όλο τον κόσμο απλόχερα μαθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύη. Α κάνει ο καθένας μια σύγκριση με τα όσα είδαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας με τη μία καπιταλιστική χώρα να κλέβει μάσκες, υγειονομικό υλικό από την άλλη, αλλά και τώρα με τον πόλεμο που διεξάγεται για το ποιο θα αποκτήσει πρώτο το εμβόλιο την ώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ως ελάχιστη αναγνώριση συντρόφισσες και σύντροφοι αυτή της προσφοράς ενώνουμε από αυτό εδώ το βήμα και εμεί τη φωνή μας με την καμπάνια που εξελίσσεται σε διεθνές επίπεδο για την απονομή του φετινού Νόμπελ στη διεθνή δύναμη εξειδικευμένων ιατρών σε φυσικέ Καταστροφές και σοβαρέ επιδημίε, Χένρι Ριβ. Φίλε και φίλοι, φτάνει επιτέλου η μέρα μετά από πεντέμιση ολόκληρα χρόνια απαράδεκτης καθυστέρησης τη δίκη της χρυσή Αυγής, η μέρα που πρέπει να βρει τους ναζί εγκληματίες στη φυλακή. Σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια, έπεφτε νεκρό στο κερατσίνη από μαχαίρι χρυσαυγίτη ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσας. Μια εγκληματική πράξη με, ηθικό αυτουργό τον χρυσαυγίτη, με φυσικό αυτουργό τον χρυσαυγίτη Ρουπαγιά, ενταγμένη στην οργανωμένη και καθοδηγούμενη δραστηριότητα της ναζιστικής οργάνωσης. Και αφού είχε προηγηθεί η δολοφονική επίθεση σε κομμουνιστές εργάτες στο πέραμα, επιθέσεις σε μετανάστες και Έλληνες εργάτες. Ξεκάθαρα έχει πλέον αποδειχτεί ότι ο Παύλος Φίσας ήταν στοχοποιημένος γιατί ήταν αντιφασίστας, ότι τον έψαχνε καιρό η ναζιστική οργάνωση. Και ο Παύλος κοίταξε το τέρα στα μάτια και έμεινε όρθιος. Θα τον τιμάμε πάντα, όπως και όλα τα θύματα της φασιστικής βίας. Η αυτονόητη απέτηση για τιμωρία των ναζί δεν μας οδηγεί όμως σε κανέναν εφησυχασμό. Ήταν επίσης σαν σήμερα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν στις εκδηλώσεις του 40ου Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία, σήγασαν κυριολεκτικά τα πάντα για να αποδηθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής. Ο όρκος έχει δοθεί από παλιά και εμείς τους όρκου μας τους τιμάμε. Τον φασισμό θα τον τζακίσει η του λαού και της νεολαίας. Ο Πάβλος θα ζει στο δρόμο του αγώνα, εκεί που κρίνεται το δίκαιο, εκεί που ο λαός θα λιώσει μια για πάντα το αυγό του φιδιού. Και φυσικά αυτή οι πάλι ενάντια στους φασίστες δεν είναι υπετειακοί. Χρόνια τώρα, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε σχολεία, σχολές, στους χώρους δουλειά, μέσα στους φορείς του κινήματος, πρωτοστατούν για να μην έχουν τόπο να σταθούν. Και έχουν πάρει πληρωμένη απάντηση όποτε τολμούν να βγουν από τις τρύπε τους. Αυτό που επιβεβαιώνει και η εξέλιξη της δίκης όλα αυτά τα χρόνια είναι πως οι φασίστες αποτελούν το μακρύ χέρι του συστήματος πως είναι τα καλύτερα τσιράκια των αφεντικών. Έχουν φανερές, αθέατες σχέσεις με κρατικούς και άλλους μηχανισμούς και του συστήματος και της εργοδοσίας. Αυτή είναι η ουσία και δεν αλλάζει ακόμη κι αν πολλοί από αυτούς κάνουν τώρα τις κότες παριστάνοντας ότι δεν είδαν και δεν άκουσαν ή έχουν εγκαταλείψει το χρυσαυγήτικο καράβι τώρα που βουλιάζει για να βρεθούν να φτιάξουν άλλα φασιστικά μορφώματα. Είναι εγκληματίε γιατί είναι φασίστες και ο φασισμός τσακίζεται μαζί με το σύστημα που τον γεννά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας έχει πάρα πολλά να πει σε κάθε νέο και νέα που νιώθει όλα να πηγαίνουν λάθος, που νιώθει ότι δεν τον αφήνουν να αναπνεύσει, αλλά δεν έχει μπορέσει ακόμα να δει ξεκάθαρα την αιτία, τους ενόχους και τη διέξοδο. Αν και έχουν τη σχετική τους αυτοτέλεια, οι εξελίξει στα μεγάλα μέτωπα της περίοδου δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Όπου και αν κοιτάξουμε, από τα νερά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μέχρι ένα χώρο δουλειάς, θα δούμε ότι η πολιτική που προωθεί τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών όχι μόνο δεν μπορεί να εξασφαλίσει, αλλά πάντα έχει στο DNA της να υπονομεύει και το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά, τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της νεολαία, το δικαίωμα των λαών της περιοχής να ζουν ειρηνικά χωρίς απειλές. Οι εξελίξεις Φανερώνει ότι ο αντίπαλό μα, αν και προ το παρόν δεν απειλείται άμεσα, πάσχει από αγιάτρευτε αντιφάσει, προβλήματα που αργά ή γρήγορα, κάτω από την ορμητική δράση των καταπιεσμένων και στο βαθμό που αυτή θα συναντιέται με την επαναστατική στρατηγική, θα αποδειχθούν και η αχύλιο πτέρνα του. Γι' αυτό παίρνει μέτρα προληπτικά, με το χτύπημα του δικαιώματο στην απεργία, στη διαδήλωση, με τον αντικομουνισμό. Όσο και αν θέλει να πείσει, ότι αυτά είναι παλιά, ξεπερασμένα και γραφικά, τελικά αποδεικνύεται ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται. Οι συνθήκες μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν δύσκολες και μέσα στη δική μας δράση. Η αναζήτηση, το ενδιαφέρον για το ποια μπορεί να είναι η διέξοδος, μεγαλώνουν σε περισσότερους νέους. Εμείς το έχουμε ξεκάθαρο. Η ιδανική περίοδος που όλα θα προχωρούν με ευκολία, δεν θα υπάρξει. Δεν κλείνουμε τα μάτια στις δυσκολίες που έχει ο αγώνας, στα καθημερινά εμπόδια που βάζει η ζωή στις συμπληγάδες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όμως η δύναμη που προσφέρει η αφοσίωση σε ένα ιδανικό σωστό μας κάνει ελεύθερους να αναμετριόμαστε με ό,τι μοιάζει ακατόρθωτο. Η οργάνωσή μας είναι ένα επαναστατικό σχολείο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρινόμαστε στο καθήκον, να οπλιζόμαστε με γνώση για το πώς μπορεί αυτό να σκύβουμε μόνο όταν είναι να αφουγκραστούμε τα βάσανα και τις δυσκολίες της νεολαίας, να γινόμαστε πραγματικοί μαχητές όταν αγωνιζόμαστε για το δίκαιο του λαού, να αισθανόμαστε την αδικία που βιώνει ο κάθε εκμεταλλευόμενος σαν δική μας, να μην συμβιβαζόμαστε με τον αρνητικό συσχετισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώσουν από το, το πόρους του σήμερα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, όμως έχουμε τα δικά μας ακαταμάχητα όπλα. Και αυτά τα όπλα, σύντροφοι και φίλοι, είναι που έχουν επιδράσει ώστε το κόμμα μας να διαμορφώνει σε όλη του την ηρωική πορεία τόσους και τόσους σεμνούς και λαϊκούς αγωνιστές που πορεύονται μια ζωή με το κεφάλι ψηλά. Ένα τέτοιο σύντροφο θέλουμε να αποχαιρετήσουμε και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Μπούτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σύντροφε Βαγγέλη, στρατηγέ του Κάμπου, σε αποχαιρετά με βαθιά θλίψη. Αυτές τις δύσκολες ώρες εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια σε όλη σου την οικογένεια και σου λέμε ότι θα εμπνεόμαστε πάντα από το παράδειγμά σου. Φίλες και φίλοι νέοι και νέες, τώρα είναι που η ΚΝΕ πρέπει μπορεί να δυναμώσει αποφασιστικά. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να κάνουν το βήμα οι χιλιάδες νέοι που συμπορεύονται μαζί μας όλο το τελευταίο διάστημα. Γιατί κάθε νέος και νέα που κάνει το βήμα να οργανωθεί στην ΚΝΕ είναι μία ήττα για το σάπιο σύστημά τους που απέτυχε να τον κάνει πρώτα απαθή, μετά χειροκροτητή της αδικίας και τελικά να τον αποκτηνώσει. Τώρα είναι η ώρα να μπούμε ακόμα πιο αποφασιστικά μπροστά για να αναπτυχθούν οι αγώνες της νεολαία. Να γίνουμε πιο ικανοί να συνδέουμε την πάλι για τα ζητήματα της μόρφωσης, της δουλειά, την πάλι ενάντια στη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών, την πάλι ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό, με την πάλη για την οριστική διέξοδο, με την πάλη για την κοινωνία που θα μπορούμε πια να ανασένουμε ελεύθερα, την κοινωνία που θα νικήσει η ζωή, την πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλή δύναμη.